Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και αυτό το ακουμάνα γράφεται 1-2 μέρες πριν ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο δικό μου μυαλό σε αυτή την περίοδο και γενικά στο άκουσμα της λέξης πανελλήνιες είναι ένα μαύρο χάλι, δηλαδή δεν ξέρω πώς περάσατε εσείς. Φαντάζομαι αν διαβάζατε πρέπει να μοιράζεστε τα ίδια αισθήματα και τις ίδιες μνήμες με μένα. Ήταν η πιο φρικτή περίοδος της ζωής μου, χωρίς υπερβολή, δηλαδή έχουμε και αν έχουμε περάσει πράγματα. Το άγχος που είχαμε τραβήξει στις εξετάσεις, εν τω μεταξύ τότε εγώ είχα και δύο χρονιές πανελλήνιες, ήταν εκείνο το περίφημο που δίναμε μαθήματα και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, δηλαδή ό,τι πιο τοξικό, ξέρω εγώ, για ένα παιδί. Και σιγά κιόλας, και τι έγινε. Λοιπόν, ήταν χάλια. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τίποτα. Απίστευτη φόρτιση, απίστευτη ανασφάλεια, φόβος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από τη στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει το ίδιο. Οπότε, αυτό που από την πλευρά τώρα του γονιού, γιατί έχουμε πάει από αυτή την πλευρά πλέον, έχουμε φύγει από, από τη θέση του μαθητή και είμαστε στην πλευρά του γονιού, αυτό που τέλος πάντων σκεφτόμαστε είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μην αγχώνονται εν ώψη των εξετάσεων, να μην πάθουν, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και πολύ άσχημες καταστάσεις λόγω αποτυχίας σε εξετάσεις, όχι απαραίτητα σε πανελλαδικές, σε εξετάσεις. Πώς λοιπόν πρέπει οι γονείς να... Τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν? Σε μια συζήτηση που είχαμε πριν λίγο με τα κορίτσια στο Lady Like πάνω, μια συνάδελφος είπε να μην κάνουν τίποτα αυτό. Που και αυτό είναι μια στάση. Για το θέμα λοιπόν αυτό, το περίφημο της ψυχολογίας των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτριά μας, την Φραντζέσκα Καραγιάννη. Γεια σου, Φραντζέσκα. Καλησπέρα. Τι γίνεται με αυτό το περίφημο κεφάλαιο των εξετάσεων? Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό που λένε ότι όταν δίνουν πανελλήνιες τα παιδιά, δίνει όλη η οικογένεια και όχι μόνο οι μαθητές, είναι σωστό να λέγεται? Δεν είναι σωστό να λέγεται, αλλά από την άλλη είναι ένα συνέστημα το οποίο όντως το βιώνει όλη η οικογένεια και το βιώνει τόσο έντονα που εξαιτίας αυτού συνηθίζεται να λέγεται δίνουμε εξετάσεις και όχι δίνει εξετάσεις. Ναι. Αυτό τώρα είναι και λίγο φορτικό για το παιδί, έτσι. Δεν είναι ότι νιώθει ότι κάποιος του συμπαραστέκεται. Νομίζω ότι γενικά ο θεσμός των εξετάσεων και δι' των πανελληνίων είναι από μόνος του ιδιαίτερα στρεσογόνος και απαιτητικός. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα όταν το παιδί βιώνει και τους γονείς του ιδιαίτερα αγχωμένους, αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά και όχι ανακουφιστικά. Από την άλλη, σίγουρα οι γονείς βιώνουν και τους εαυτούς τους στο τότε μέσα από όλη τη διαδικασία των παιδιών τους. Ναι, θυμούνται τα δικά τους δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και θεωρούν και δεδομένο να είναι όλοι έτσι στα κάγκελα. Αναλόγως. Mm-hmm. Αναφέρεστε στους μαθητές ότι όλοι οι μαθητές το βιώνουν και ή οι γονείς? Οι γονείς βασικά, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να πω ότι επικρατεί ένα άγχος, επικρατεί ένα πράγμα πολύ έντονο και οι γονείς μερικές φορές είναι σαν, πώς να σου το πω, σαν να δείχνουν ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μέσα από την αποτυχία ή την επιτυχία των παιδιών τους στις εξετάσεις νιώθουν και οι ίδιοι επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι γονείς αντίστοιχα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταπιέζουν παραπάνω τα παιδιά να επιτύχουν στις εξετάσεις γιατί και οι ίδιοι νιώθουν επιτυχία μέσα των παιδιών τους, για το μεγάλωμά τους δηλαδή. Ναι, είναι η απόδειξη δηλαδή ότι έχουν γίνει όλα καλά. Ναι. Το οποίο βέβαια η ζωή μετά δείχνει ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι άμα έχεις περάσει τις εξετάσεις και έχεις πάει καλά στην πρώτη επιλογή σου ή στη δεύτερη, εν πάση περιπτώσει, έχεις λύσει και το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι λίγο ότι είναι αποδειγμένο πια εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φορές ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά και πάλι το ίδιο πράγμα πάμε και κάνουμε. Δηλαδή είναι λες και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Αλλά μάλλον είναι αυτό που λες, ότι κάτι οι γονείς θέλουν και
και αυτοί μια επιβεβαίωση ότι κάτι έχουν κάνει σωστά, έτσι. Ακριβώς, ναι. Έρχεται η στιγμή και εκείνοι να επιβεβαιωθούν. Και από την άλλη, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά με αυτή την στερεότυπη σκέψη ότι η αποτυχία ή η επιτυχία στη ζωή συνδέεται πάρα πολύ και με την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο. Οπότε ματαιώνονται και τα παιδιά πάρα πολύ ανάλογα με την απόδοσή τους στις εξετάσεις. Ναι. Το άγχος των εφήβων σε αυτή την περίοδο είναι full. Και το εφήβων, πώς το λένε, το αναφέρω και δεν λέω των παιδιών, γιατί τα παιδιά στην εφηβεία ξέρουμε κιόλας ότι δεν περνάνε καλά έτσι κι αλλιώς. Είναι δηλαδή μια ιδιαίτερη φάση της ζωής τους. Θέλεις λίγο να μιλήσουμε για τα ψυχοσωματικά που μπορούν να βγουν εκείνη την εποχή ή γενικότερα γύρω από εκείνη την περίοδο? Γιατί μπορεί να μην βγάλει ένα παιδί ψυχοσωματικά τις 2 εβδομάδες π.χ. που δίνει εξτάσεις. Είναι, ξέρεις, και το τι έχει προηγηθεί. Νομίζω το πιο σημαντικό το οποίο προσπερνάμε είναι ότι τα παιδιά μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις ουσιαστικά ολοκληρώνουν έναν μαθησιακό κύκλο ζωής και ανοίγεται μπροστά τους ένας διαφορετικός δρόμος προς την ενηλικίωση, στην ανεξαρτησία, στην αυτονομία. Οπότε και αυτό που μόνο του είναι ιδιαίτερα αγχωτικό και στρεσογόνο. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι εξετάσεις ως εξετάσεις. Είναι και το τι θα ακολουθήσει μετά τις εξετάσεις, μετά το πέρας, το σχολικό. Mm-hmm. Οπότε τα ψυχοσωματικά, όπως ανέφερες, συνδέονται πολλές φορές και με αυτό το κομμάτι. Ότι και αν δεν περάσω στις εξετάσεις, τι θα κάνω? Θα ξαναδώσω, θα πρέπει να δουλέψω, θα πρέπει να έχω ας πούμε ένα δεύτερο πλάνο? Οπότε αυτό το κάνει αυτόματα περισσότερο αγχωτικό. Ναι. Και βλέπουμε ότι τα συμπτώματα των παιδιών ουσιαστικά είναι είτε σωματικά είτε συναισθηματικά και δημιουργούνται μέσα από κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη, εξανθήματα, διαταραχές στον ύπνο, ταχυκαρδίες. Βλέπουμε δηλαδή ένα συνοθήλευμα συμπτωμάτων. Mm-hmm. Όπου πραγματικά είναι πάρα πολύ επώδυνα για τα παιδιά. Ναι. Ένας εκνευρισμός, θυμός, πολλές φορές παιδιά αίσθηση που καπνίζουν, να βλέπουμε υπερβολικό κάπνισμα, δηλαδή σαν ένα ξέσπασμα. Και επιβαρύνονται όλα αυτά και από τις διατροφικές συνήθειες εκείνη την εποχή, γιατί π.χ. Είναι η φάση που μπορεί να ξεκινήσει να πίνεις καφέ. Γιατί θα σε κρατήσει, ξέρω εγώ, ξύπνιο ή οτιδήποτε. Είναι η φάση που μπορεί να ξεχάσει να φας. Ναι, είναι όλα αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Για να μην γίνουν όλα αυτά ή να μειωθούν τέλος πάντων σε έναν βαθμό, να περιοριστούν, δεν πρέπει να έχει γίνει μια προεργασία γενικότερα στο παιδί, ώστε να έχει μια στάση απέναντι στις εξετάσεις κάπως πιο ψύχρεμη? Δηλαδή, κατάλαβες, να είναι λίγο το παιδί ασφαλισμένο. Φαντάζομαι, βέβαια, κρίνοντας και από τη δική μου, ας πούμε, την εμπειρία, όταν έχεις περάσει και από πολλές φάσεις εξετάσεων και έχεις δώσει πολλές φορές εξετάσεις στη ζωή σου, ξέρω εγώ, σε σχολεία, σε γλώσσες, σε από εδώ, σε από εκεί, είσαι και λίγο πιο εξοικειωμένος με αυτό. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι τι κάνουμε εκείνο το τελευταίο μήνα στην τελευταία τάξη του λυκείου. Υπάρχει μια προεργασία. Θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε αυτή την προεργασία. Υπάρχει όντως μια προεργασία. Αυτό όμως το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τους μαθητές φέτος είναι ότι έχουν προηγηθεί 2 χρόνια καραντίνας, 2 χρόνια κορονοϊού πανδημίας. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 2 τελευταία χρόνια τα παιδιά δεν έδιναν εξετάσεις. Άρα λοιπόν είχε χαθεί αυτή η εξοικείωση με τις εξετάσεις, με το να πρέπει να διαβάσω, πρέπει να θυμάμαι πράγματα, να μπω λίγο στη διαδικασία του άγχους, του στρες, όπου αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ιδιαίτερα αγχωτικό για τις φετινές εξετάσεις. Μάλιστα. Γιατί 2 χρόνια έχουν αποκοπεί από σχολικές εξετάσεις τα παιδιά, δηλαδή δεν έδιναν στο τέλος όπως συνηθίζεται, με αποτέλεσμα έτσι τώρα να νιώθουν ένα πολύ μεγαλύτερο άγχος για τις επιδόσεις. Ωραία. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα πράγματα είναι κάπως πιο επιβαρυντικά. Οπότε δεν μπορούμε, ας πούμε, να πούμε για ένα μηχανισμό που έτσι κι αλλιώς μπορεί να δουλέψει, για το πώς οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν όλη αυτή τη διαδικασία της εξέτασης.
Ακριβώς. Δηλαδή, mm-hmm. ότι τα παιδιά όντως, τα οποία, μάλλον το σχολικό και το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν εξοικειωθεί με τον όρο των εξετάσεων. Mm. Διότι κάθε χρόνο από το γυμνάσιο και στο λύκειο, στο τέλος τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Οπότε αυτό κάπως λίγο τους εξοικείωνε με τη διαδικασία. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω του ότι δεν έχει συμβεί αυτό, λειτουργεί πιο επιβαρυντικά για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Ωστόσο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ψυχοσύνθεση του κάθε παιδιού. Δηλαδή, όταν κάποια παιδιά είναι ιδιαίτερα αγχώδια από μόνα τους, ως δομείως προσωπικότητες, βλέπουμε ότι όσο καλή προετοιμασία και να έχουν, το άγχος τα κατακλείζει. Τι μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι να πούμε κάποια πράγματα στο παιδί που δείχνουν ότι αυτό, ότι κάθε εμπόδιο για καλό, δηλαδή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία των κλείσεων, το σκοτώνεις, κάνει πιο δυνατό και αυτά, δεν ξέρω. Δηλαδή προσπαθώ να σταθώ και εγώ να σκεφτώ τι θα ήθελα να ακούσω σε εκείνη τη φάση. Κάποια πράγματα προφανώς τα έχουμε ακούσει, αλλά πώς πρέπει να είναι ένας γονιός απέναντι σε αυτό, σε αυτό την περίπτωση. Καταρχάς πρέπει να είναι ψύχρεμος. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθήσει να διαχωρίσει τον εαυτό του από το παιδί. Mm-hmm. Είναι σημαντικό οι γονείς να μην μετρούν την επιτυχία του παιδιού με τους βαθμούς, αλλά με την προσπάθεια. Αυτό όμως να έχει ξεκινήσει όχι στην τρίτη ηλικίου. Ναι, ναι, ναι. Να γενικότερα ως στάση απέναντι στα μαθήματα και στην επιτυχία να μην είναι οι βαθμοί, να μην είναι βαθμοθύρες, mm-hmm. αλλά να επιβραβεύουν την προσπάθεια του παιδιού τους. Γιατί τα παιδιά πραγματικά έχουν ανάγκη να αναγνωρίζουν οι γονείς τον αγώνα τους, την προσπάθειά τους και να είναι υπερήφανα για εκείνους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Γιατί πραγματικά μπορεί να είναι και μια κακή στιγμή για ένα παιδί κάποιο μάθημα στις Πανελλήνιες, άρα δεν μπορούν οι γονείς να μείνουν εκεί. Και οι καθηγητές κατ' επέκταση, γιατί πολλές φορές και οι καθηγητές δημιουργούν ένα επιπρόσθετο άγχος στους μαθητές. Ναι. Από την άλλη, αν δεν υπάρχει άγχος, μήπως έρχεται και υπάρχει και μια διαφορία. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αγχώνει για τις εξετάσεις, μήπως σημαίνει ότι δεν πολύ νοιάζουν κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω πώς πάμε και στην άλλη πλευρά. Νομίζω ότι μιλάμε για δημιουργικό άγχος, ναι. Το οποίο όμως το έχουμε. Mm. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα όριο σε όλο αυτό. Δηλαδή οι γονείς χρειάζεται να ενθαρρύνουν πάρα πολύ το παιδί, να μην δίνουν έμφαση στα λάθη. Mm-hmm. Ουσιαστικά όταν βλέπουν ότι δημιουργούνται κάποια σωματικά συμπτώματα και δυσκολίες συγκέντρωσης, να μην σαμποτάρουν το παιδί, αλλά να του πούνε ότι είναι φυσιολογικό, ίσως να μοιραστούν μαζί τους και μια δική τους εμπειρία, ότι και εγώ όταν έδινε εξετάσεις, ας πούμε, είχα κλειστεί, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα στο δωμάτιό μου, δεν ήθελα να φάω. Δηλαδή, να νιώσουν τα παιδιά λίγο οικεία με την εικόνα τους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σκέψεις. Και φυσικά να μην υπάρχουν συγκρίσεις, ειδικά αν υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά στην οικογένεια, ότι ο αδερφός σου ή η αδερφή σου διάβαζε όλη μέρα. Εσύ βλέπω ότι δεν διαβάζεις τόσο, ανησυχώ για σένα. Νομίζω ότι αυτά οι γονείς καλό είναι να τα κρατήσουν για τους εαυτούς τους και να μην γεμίζουν και να μην ενοχοποιούν το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο δεν το βοηθούν να διαβάσει περισσότερο. Ίσα-ίσα νομίζω το σαμποτάρουν και του δημιουργούν μια ανασφάλεια η σύγκριση. Ναι. Σωστά. Σε καμία περίοδο της ζωής ενός παιδιού μάλλον δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις από τότε που είναι και πολύ μικρό μέχρι... Μάλιστα. Πες μας μερικά άλλα λοιπόν πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν οι γονείς σε αυτή τη φάση. Νομίζω πρέπει να νιώσουν ότι θα πρέπει να είναι καλοί ακροατές σε αυτή την περίοδο των παιδιών τους. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο να ακούν. Είναι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από ένα αυτή για να τα ακούσει. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή νομίζω δεν υπάρχει λόγος να κάτσουν να σκεφτούν τι θα έπρεπε να έχει κάνει διαφορετικό το παιδί, αν άργησε να ξεκινήσει την προετοιμασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος ουσιαστικά να κάνουν μια πραγματική ανασκόπηση. Εκείνη τη στιγμή το παιδί έχει ανάγκη απλά να το ακούσουν. Mm-hmm. Να μην μπαίνουν στη διαδικασία επίσης να θυμώσουν όταν το παιδί έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ ένταση, μπορεί να τους πει μια κουβέντα παραπάνω. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ψύχρεμοι και σε αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να το περιέξουν, να το ακούσουν, να το κρατήσουν, χωρίς να το κρίνουν ότι δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, μη βγεις έξω με τους φίλους σου. Νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ εγκρατής. Ναι. Και οι ίδιοι στα δικά τους συναισθήματα και στις δικές τους αντιδράσεις. Ναι.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να είναι κάπως σαν χαλαροί παρατηρητές, να πω έτσι, που θα είναι εκεί να απαλλάξουν από το επιπλέον άγχος, κάπως έτσι, να βάλουν και τα πράγματα σε ένα πρόγραμμα στη ζωή του παιδιού. Αυτό, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Αυτό... Με βάση όμως τα όρια των παιδιών, των και παιδιών. Όχι με βάση τα δικά τους όρια. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν τα παιδιά για να μιλήσουν για τις σκέψεις, για τους φόβους. Mm-hmm. Ότι ξέρω, ανησυχείς, φοβάσαι, όμως δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Είναι εξετάσεις. Mm-hmm. Πας και δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Η προσπάθεια μετράει. Εγώ βλέπω ότι έχεις προσπαθήσει όλο το χρόνο. Μην αγχώνεσαι. Δηλαδή κάπως ότι είμαι εδώ για σένα. Βλέπω ότι καταβάλεις προσπάθεια. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή όχι επικριτική. Δηλαδή να μην είναι καθόλου επικριτική. Και επίσης, αν τα παιδιά δεν θέλουν, γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι, αν τα παιδιά δεν θέλουν να μιλήσουν στους γονείς, γιατί μπορεί να συμβεί, οι γονείς δεν πρέπει να το εκλαμβάνουν σαν απόρριψη. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν έτσι μια ουδέτερη στάση. Mm-hmm, mm-hmm. Και ακόμα και αν κάτι τους έχει πειράξει, ακόμα και αν αισθάνονται, ας πούμε, αδικημένοι από τα παιδιά τους, αυτές τις αντιδράσεις και αυτά τα συναισθήματα καλό είναι να τα κρατήσουν και με το καλό όταν ολοκληρώσει το παιδί τις εξετάσεις μπορούν και οι ίδιοι να πούν όλα τα συναισθήματα που τους κατέκλυδαν όλη εκείνη την περίοδο, αλλά μετά τις εξετάσεις. Μετά, μάλιστα. Δηλαδή λίγο υπομονή. Ναι, και εγκράτεια, σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Φραντζέσκα μου, κάτι που δεν έχουμε Θέλω πει. Θέλω απλά έτσι να προσθέσω mm-hmm. λίγο για τους μαθητές, ότι καλό είναι και οι γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κοιμηθούν νωρίς το βράδυ mm-hmm. και γενικά να μπουν σε μια ρουτίνα, να μπορούν να ξεκουραστούν, να ξυπνήσουν πολύ νωρίτερα από τις εξετάσεις mm-hmm. προκειμένου να πάρουν ένα πρωινό, ξέρω εγώ, αν κάποιο παιδί πίνει καφέ, να πιει καφέ, να έχει ξυπνήσει λίγο το μυαλουδάκι τους και η σκέψη τους mm-hmm. και να προσπαθήσουν να τους φτιάξουν το πρωί την ψυχολογία με θετική σκέψη, με ένα χαμόγελο και όχι άγχος. Πολύ σωστά. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει τελικά αυτό. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι νομίζω η αφετηρία για μια νέα ζωή αυτόνομη. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των πανελληνίων. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Αυτά είπε λοιπόν η ειδικός μας. Πολύ ωραία τα είπε. Και είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Και δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μεταλλάσσει σε κάτι άλλο όταν το παιδί δίνει εξτάσεις. Πάνω κάτω, όπως είναι σωστό να είσαι το περισσότερο χρονικό διάστημα, το έτσι πρέπει να είσαι και τώρα. Εντάξει, δεν, την ώρα ας πούμε που κοχλάζει το νερό, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι καίει. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, είναι εφικτό. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν. Ελπίζω να βοήθησε κάπως ό,τι υπόθηκε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω καν πόσους ανθρώπους ξέρω που μπορεί να μην μπήκαν στην σχολή της επιλογής τους ή να ακολούθησαν κάτι άλλο ή να πήγαν κάπου αλλού και να κατέληξαν κάπου αλλού. Τα έχουμε δει αυτά, δηλαδή... Εντάξει, είναι όμως το πιο βασικό πράγμα είναι να μάθουν τα παιδιά να ανταποκρίνονται και να λειτουργούν ψύχραιμα σε στερσογόνες καταστάσεις. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για κάθε φάση της ζωής μας. Αυτά λοιπόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι να κάνετε. Περάστε το χρόνο σας μπαίνοντας στο ladylike.gr, διαβάζοντας όσα περισσότερα θέματα μπορείτε και φυσικά θα καταλήξετε στο No Filter Motherhood με θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Γεια και χαρά!